Εδώ, εδώ σε κρατάω. Καλημέρα, τι κάνετε, είσαστε καλά? Εγώ είμαι πάρα πάρα πολύ καλά. Έχω να κάνω live στο Instagram, ούτε και ξέρω από πότε. Αλλά είπα, μην είσαι γαϊδούρα ρε παιδί μου, υπάρχουν και άνθρωποι που σε παρακολουθούν. Ναι, υπάρχουν και άνθρωποι που σε παρακολουθούν μόνο στο Instagram και όχι στο YouTube. Λοιπόν, μια και αναφέρω το YouTube, να σας πω ότι... Εντάξει, μην φωνάζεις. Ακούω το μπέμπι και λέω. Το ζουζούνι. Λοιπόν, ανεβαίνει βιντεάκι καινούριο τώρα, το οποίο δεν έχει ανέβει ακόμα, δηλαδή τώρα φορτώνει, το οποίο έχει να κάνει με 10 πράγματα που ίσως δεν ξέρετε για μένα. Έτσι λέγεται ο τίτλος. Βλογκάκι ωραίο είναι, ελπίζω να σας αρέσει. Και αυτό το live εδώ τώρα θα προσπαθήσω να δω πώς θα τα καταφέρω, δηλαδή να το ανεβάσω και στο YouTube, γιατί ξέρω ότι πολλοί με παρακολουθούνται στο Instagram, πολλοί με παρακολουθούνται στο YouTube, πολλοί με παρακολουθούνται και στα δύο, οπότε για να σας ευχαριστήσω όλους, τι να κάνω? Τι θα βάλουμε τώρα, να βάλουμε αυτό εκεί, ωραία. Λοιπόν, λοιπόν, τώρα, να σας πω λίγο τα νέα μου. Συγγνώμη, δεν το κρατάω, ναι. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι σήμερα ο μικρούλης μας έπεσε κάτω και χτύπησε. Μην φανταστείτε κάτι φοβερό, σκόνταψε. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Στέλνω χαιρετισμούς τώρα, εγώ δεν ξέρω αν φαίνονται. Λοιπόν, έπεσε λοιπόν και χτύπησε ο μικρούλης μας. Μην φανταστείτε κάτι φοβερό, απλά εκεί που περπάταγε, στο ίσιωμα που λέμε, σκόνταψε και έφαγε το γονατό του, το είχε ρατσουνίσει καλά. Και πήγαμε στο σχολείο με γκρίνια τη μικρή. Και καλημέρα. Γεια σου Σοφάκη, καλημέρα. Και μας βάλανε εκεί ένα χάντσαπλα στο σχολείο. Να δείξουμε λίγο το χάντσαπλα, θέλεις? Κοίτα εδώ, κουμούτσα ολόκληρη. Γιατί το πώς το λένε, το γρατζούνισε καλά. Εντάξει όμως, okay, όλα καλά. Εκεί. Απλά έχουμε λίγο γκρίνια τώρα, του έχω δώσει και λίγο, έτσι λίγο παυσί που να τον ξεγελάσω λίγο εσανά. Γιατί έχει στο νου του ότι να πάρω φάρμακο για να γίνω καλά. Οπότε του δίνω και εγώ μια στάλα έτσι λιγάκι για να νομίζει ότι. Από εδώ βρε, άστα. Θες να σε κάνεις την κάμερα, κουτσομπόλι. Ναι. Χαίρετε τον κόσμο, πες γεια σας. Γεια σας. Κάνεις μου, ωραία. Εκεί, άστο. Όχι, άστο. Ναι, ωραία, άστο. Το αλλάζω γιατί, πώς το λένε, τώρα το πειράζεις, γι' αυτό. Δες εσύ αυτό που βλέπω, βάλαμε εκεί πέρα να δεις, άντε. Λοιπόν, και τι άλλο έγινε πολύ... εχθές ήτανε να κάνω live, παιδιά. Αλλά... λίγο ότι έχω γενικά προσπαθώ να μαζέψω το σπίτι. Καλημέρα σε όποιον μπαίνει, φιλιά πολλά. Λοιπόν, προσπαθούσα να μαζέψω το σπίτι. Γενικά, επειδή θα φύγουμε, ρε παιδί μου, τον Αύγουστο, θέλω σιγά σιγά να μαζευτούν πολλά πράγματα που τα έχουμε μέσα στη μέση, που τα αφήνουμε για αύριο και το αύριο δεν το φτιάχνουμε ποτέ. Γεια σου, ρε κουμπάρα, καλώς ήρθες στην παρέα. Οπότε θέλω να μαζευτεί λίγο. Οπότε ξεκίνησα να κάνω δουλειές. Έχω ξεκινήσει και έχω βάλει, δεν ξέρω και εγώ πόσα πλυντήρια τώρα, από την προηγούμενη εβδομάδα. Κάθε μέρα πλυντήριο. Πλυντήριο στο γνωτήριο, ένας χαμός. Οπότε κάποια στιγμή, ήθελα να μαγειρέψω κιόλας. Οπότε κάποια στιγμή έχει περάσει η μέρα στην ουσία με τις δουλειές. Και δεν έχω καταλάβει ότι έχει φύγει η μέρα. Και λέω κάποια στιγμή, εντάξει, θέλεις να κάνεις και live, ε? Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν θα κάνεις live τελικά σήμερα. Παράτα τα όλα, λέει. Εγώ κάνω πως δεν τα βλέπω. Δεν γίνεται, ρε εσύ.
Το κάνω μερικές φορές, αλλά μετά ξέρεις, μαζεύονται και με πιάνει κρίση. Και λέω, εντάξει, δεν γίνεται. Θα το βάλω εκεί. Α, γεια σου, εκεί φαίνεται καλύτερα. Μπράβο, να. Τι θα κάνουμε, περίμενε, γιατί κάνει ρεύμα από εδώ, με χτυπάει στην πλάτη και με βλέπω πάλι να βραχνιάζω. Περίμενε. Έλα εδώ. Μας έφερες εδώ τα παζλ να παίξεις. Ωραία, λοιπόν. Καλημέρα στη Ρόδο, φιλιά πολλά. Λοιπόν, και που λέτε, ναι, γέμισε η μέρα μου εχθές, απίστευτα όμως γέμισε, πολλές δουλειές, οπότε λέω δεν προλαβαίνεις να κάνεις live. Και λέω τώρα, επειδή ετοιμάζω τώρα και φορτώνω βίντεο για να ανέβει, γιατί σε λίγο θα ανέβει, θα το δείτε δηλαδή, σε καμιά ώρα υπολογίζω ότι θα είναι ok. Χαιρετώ όποιους μπαίνουνε, φιλιά. Λέω άντε, πες να κάνεις έτσι ένα γρήγορο live μέσα στο Instagram. Και μετά θα το αποθηκεύσω εγώ αυτό το βίντεο να το βλέπετε και στο Instagram. Και μετά θα προσπαθήσω να το βάλω αυτό και στο YouTube να το δείτε. Γιατί ξέρω ότι πολλοί με παρακολουθείτε μόνο στο YouTube. Και πολλοί με παρακολουθείτε μόνο στο Instagram. Βρέσει, έχεις μπει όλος εδώ. Έτσι, κάτσε. Εκεί, μπράβο. Τέλεια. Λοιπόν, αυτά που λέτε. Σε γενικές γραμμές, τα νέα μου. Τι άλλο μας έγινε, κάτι άλλο έγινε. Α, μας έχει πιάσει βροχή, πολύ βροχή, παιδιά. Χτες το βράδυ ανοίξαν οι ουρανοί πραγματικά. Εγώ λέω, εντάξει, θα πλημμυρίσουν τόσο πολύ. Σήμερα έχει μια πολύ ωραία έτσι μουντάδα, βροχερός καιρός. Πολύ συννεφιά, μουντάδα, αυτό που λέμε μουντάδα, βέβαια έχει ζέστη. Τώρα βλέπω, αραιώνουν τα σύννεφα, βλέπουμε και λίγο ήλιο στο βάθος, μπορεί να φτιάξει ο καιρός πάλι, να φτιάξει η μέρα, οπότε να βγούμε μετά καμιά βόλτα. Το πρωί είχε λίγο υγρασία, δεν ήταν δηλαδή για να πεις ότι θα πάω βόλτα. Καλημέρα, δεν είναι πολύ καιρός που σε έχω βρει, αλλά έχω δει πολλά βίντεο σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευάκη μου. Να είσαι καλά. Και καλώς ήρθες και στην παρέα μας. Και να μου γράφεις και στα σχόλια από κάτω ό,τι θέλεις να μιλάμε. Καλημέρα, Νέστη μου. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές, λοιπόν, τα νέα μας αυτά ήταν. Αυτά ήθελα να σας πω. Εγώ πήγα προχτές με τα παιδιά. Σαββατοκύριακο δούλευα, πρωί μέχρι το βράδυ, εντάξει. Προχτές ήταν να βρεθούμε με την Αλεξάνδρα, τη Σάντρα Ντιγκάρντι, αλλά της ήρθε το κρεβατάκι για το παιδί και έπρεπε να το φτιάξει γιατί θα τα έχει όλα μες στη μέση, οπότε το αναβάλαμε και πήρα και εγώ τα παιδιά και πήγαμε σε μία λίμνη. Είχα φορτωμένα τα ποδήλατα μέσα στα μάξι, δηλαδή την ώρα που με πήρε και μου το ακύρωσε ήμουνα μέσα στα μάξι μαζί με τα παιδιά, τα είχα ετοιμάσει όλα. Είχα μαζί νερά, φρούτα, ποδήλατα, παιχνίδια, τα πάντα ρε παιδί μου. Γιατί είχαμε πει ότι θα πάμε να παίξουμε έξω στην Ήπεθρο και να κάνουμε ποδήλατο και τα μικρά. Καλημέρα. Αλλά αναβλήθηκε, οπότε τα πήρα και εγώ, πήγαμε στη λίμνη, είχε και την παιδική χαρά, παίξανε μια χαρά και κατά τις 8 η ώρα το βράδυ, τέλος πάντων, αλλά ήλιο είχε ακόμα, βλέπω και πιάνει έναν πολύ απαλό αέρα. Εν τω μεταξύ μου στέλνει μήνυμα το κινητό και μου λέει, σαν ειδοποίηση, ότι 9 η ώρα, ο Φίλιππος είναι μεγάλο αλάνι. Ναι, μωρή, καλή λύση είναι. Τι είναι? Αυτό μπαίνει εδώ, ναι, θα το βάλουμε εδώ. Ναι, αυτό δεν μπαίνει εδώ που έχεις βάλει, γι' αυτό δεν σου μπαίνει. Εδώ, να το. Εδώ κάπου μπαίνει, εντάξει. Βρες αυτό εδώ και θα το ταιριάξεις. Λύνει παζλ ο μικρός. Μαμά. Και με το που βλέπω και βάζει λίγο αυτό το αεράκι που ξεκινάει, ρε παιδί μου, ξεκινάει και κάνει έναν πολύ δυνατό αέρα πριν βρέξει. Αλλάζει δηλαδή ο καιρός τελείως. Και μετά αρχίζει μπουμπουνιέζει. Και αστράφτει. Λοιπόν, αρχίζει τα μπουμπουνιτά. Και μετά κάποια στιγμή αρχίζει και βαράει. Οπότε με το που βλέπω καλά ο καιρός και βάζει λίγο αεράκι, τα μάτια αρωνάρουν τα πιτσιρίκια και λέω φύγαμε. Έτσι. Για να δω, ναι, έτσι περίπου. Όχι, περίμενε, έτσι εδώ. Εκεί δεν πάει? Ναι. Μπράβο, κάτσε, θα μου πιλυχίσεις και τον καφέ. Καλό στο ποπάκι, καλό στο κορίτσι.
Λοιπόν, αυτά τα νέα μας έτσι τις 3-4 μέρες. Ήθελα, παιδιά, πάρα πολύ να κάνω live χτες, αλλά έφυγε η μέρα χωρίς να το καταλάβω. Εν τω μεταξύ, δεν ήθελα να κάνω live την ώρα που έχω τις δουλειές, όπως το κάνουμε άλλες φορές. Γιατί, κακά τα ψέματα, με την κουβέντα οι μισές δουλειές γίνονται. Οπότε ήθελα να κάνω. Γιατί... Μάμα, δώσε. Τώρα τα Σαββατοκυριακά, θα μου πεις γιατί πριν καθόσουν στο σπίτι. Όχι, έβγαινες έξω βόλτα. Ναι, Αστέρι, αλλά δεν έλειπα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή τώρα πραγματικά φεύγω 10 η ώρα. Γιατί γύρω σε 11 πιάνω δουλειά. Το Σάββατο μου είχε πει να πάω 11 και με πήρε τηλέφωνο τελευταία από τις 9 το πρωί και μου λέει: παρακαλώ, μου λέει έλα στις 10 γιατί και εγώ είμαστε. Και να ήταν χαμό στο πισίνα. Και πήγα από νωρί. Μη φωνάζει, δεν ακούνε οι άνθρωποι. Να σου πω, το ξέρεις ότι είσαι ψωνάρα, έτσι, το ξέρεις. Τα ξέρεις, ε. Άλλο. Θες να φτιάξεις άλλο, να, έλα. Τακ. Α, το φτιάξε αυτό το. Όχι. Όχι, δεν θες αυτό. Φτιάξε αυτό. Όχι. Ούτε αυτό θες. Φτιάξε αυτό. Όχι. Καλά, μην φτιάξεις κανένα. εντάξει, εντάξει. Α, αυτό θες το τελευταίο. Αυτό εδώ, ωραία, φτιάξε αυτό. Έχει 5 puzzle αυτό. Είναι ένα βιβλίο με 5 puzzle. Σας το έχω δείξει στο. Πώς το λένε, σε ένα haul που είχα κάνει που θα πάρει. Έχω πάρει 2 τέτοια. Ναι, γιατί το έχει ένα μικρή και ένα του Φιλιππάκου είναι. Ναι. Το ένα έχει με αυτοκίνητα και τα άλλα. Το άλλο έχει με ζωάκια φάρμα. Πού μπαίνει. Πού μπαίνει και βρες εδώ. Εγώ νομίζω ότι θα το βρεις. Για στείλε ένα φιλί εκεί που σε βλέπουν οι άνθρωποι. Όχι. Τι έπαθε στο πόδι σου, θα μας πεις. Όχι, δεν θα μας πει. Δεν θα μας πει. Δεν θέλει. Λοιπόν, αυτά ήταν τα νέα μας. Δεν θέλω να σας κρατήσω άλλο, έτσι. Απλά για να γράφετε ο χρόνος. Λοιπόν, να είστε καλά. Εδώ δεν με αφήνει κιόλας. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά και θα τα πούμε σύντομα. Συντονιστείτε στο κανάλι όσοι παρακολουθείτε για να δείτε το βίντεο που θα ανέβει το πολύ σε καμιά ώρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Πες bye bye. Μπαίνει. Όχι, μπαίνει εδώ. Πες bye bye. Θα πεις bye bye. Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει, από εγώ. Bye bye. Ciao. Γεια.